έπαθες, ρε? Έπεσα. Φέρεται γλίστρισα και έπεσα. Και γιατί δεν σηκώνεσαι? Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος. Σωστό. Θέλετε να οικονομήσετε από 500 τάλαρα έκαστος? Να πάτε στην Πλατανιά. Ασέβη μου. Σε ποιο μιλάς, ρε? Στον κύριο συνάδελφο. Αν δεν υπήρχαν οι λατερλατζίδες, οι χελώνες θα ήταν τα πιο δυστυχισμένα ζώα της γης. Έλα, ρε. Τι είναι? Ακούμπα τη δω να ξανασάνεις λίγο. Σιγά. Κοίτα, ρε, που έγινα σαν αγγιλωτός σταυρός. Κόρη εφοπλιστού εξυφανίστη μυστηριωδώς. Αμοιβή 50.000 δραχμών. Φόβη περί αυτοκτονίας. Αμάν, τι είναι? Τα 50.000. Ποια 50.000? Ο αυτός, ο μυστήριος, ο μπαμπάς, η κόρη. Τι. Να τι. Κοίτα, ρε, που το έκανε η πλατανιώτισσα, το θαύμα της. Αμάν, Βαγγελίστρα μου, το 8 κούπα. Ποιο 8 κούπα? Βρε, λεφτά στο δρόμο, βρε. Βρε, μου το πάνε οι τσιγκάνες. Μου το πάνε οι τσιγκάνες, καλέ μου, μου το πάνε φανέρα. Κοίτα, ρε, κάτι σωσμή απρόπτη. Πού την είναι να την ασημώσω? Ποια? Την τσιγκάνα. Κοίτα, ρε, 50.000 που πίνουνε νερό. Φυσικά δεν έχετε να πείτε τίποτα. Ή μάλλον το μόνο που σας μένει να πείτε είναι η αλήθεια. Εμπρός λοιπόν. Και για να σας διευκολύνω, ορίστε. Έπεσε τυχαία από την τσέπη ενός από τους δυο σας. Και φυσικά με βοήθησε να εξηγήσω τις τόσες περιποιήσεις και τα νανουρίσματά σας. Λοιπόν, τι σκέπτεστε να κάνετε τώρα? Πώς θα με πιάσετε και πού θα με παραδώσετε για να εισπράξετε τα 30 αργύρια της προδοσίας? 30 τα κάνανε, ρε. 50 δεν ήταν? Όχι, θα λέμε και θα ξελέμε. Ελάτε, αφήστε τα κλάματα. Με τα κλάματα δεν βγαίνει τίποτα. Αφήστε τα κλάματα να δούμε τι θα γίνει. Τι να δούμε, όλοι ξέρουμε τι θα γίνει. Εσείς θα με παραδώσετε στον πρώτο χωροφύλακα. Αυτός θα με παραδώσει τον πατέρα μου. Εσείς θα εισπράξετε τα 50 σας χιλιάρικα και εγώ θα κάνω τέλος πάντων κι εγώ αυτό που νομίζω. Αυτό που μου μένει να κάνω δηλαδή. Δεν μας αρέσει καλά, μαμαζελίτσα. Το δυστύχημα είναι ότι δεν έχω εγώ 50 χιλιάρικα. Αν τα είχα, θα σας έλεγα. Ορίστε, πάρτε τα 50 σας χιλιάρικα και άστε με και εμένα να πάω στην ευχή της Παναγίας. Αλλά βλέπετε, δεν έχω τα λεφτά να εξαγοράσω την ελευθερία μου. Για στάσου, ρε κοπέλα μου. Σαν πολύ κοντρά δεν μας τα κόβεις. Γιατί μας πέρασε δηλαδή, για τον Κακαράπ και τον Ταβέλη? Να έρθω μαζί σας. Θα σας κουβαλάω και τη λατέρνα, σας ξεκουράζω, ε. Όχι τη λατέρνα, η λατέρνα είναι βαριά. Πολύ βαριά. Μην ακούς που λένε ελαφρά μουσική. Ναι. Ύστερα. Ύστερα θα σπάσουμε. Τι θα κάνουμε? Ας είμαι ο αδερφούλα μου, δεν ξέρεις τι ελληνικά. Θα σπάσουμε, δηλαδή θα την κοπανίσουμε, δηλαδή θα γίνουμε μπουχός. Λούιδες, πώς το λένε. Όλα θα μου τα πεις. Όλα σας τα είπα. Και αυτοί οι λατερνατζίδες είναι εδώ στην Πλατανιά? Ναι, εδώ στην πλατεία, απ' έξω από του Πίκουλα παίζουν. Τι? Ώστε ζει? Δόξα σε ο Θεός. Πώς είπατε? Αύριο το πρωί λέω να πάω εγώ ίδιο στην Πλατανιά. Ορίστε. Ελάτε κι εσείς, δεν έχω αντίρρηση. Συμπέθερε, να μας ζήσουνε. Ποιοι να μας ζήσουν? Αυτοί. Και στα δικά μας οι αλλήπαντροι. Και εμείς πια καλές ψυχές.
Για μένα η λατέρνα είναι πρόσωπο ζωντανό. Της μιλάω ρε Πέτρο, να στο λέω για να τριχιάζει. Της μιλάω και μου μιλάει. Λατέρνα μου της λέω τι έχεις και μου είσαι σήμερα στεναχωρεμένη και μου απαντάει. Γαρουφαλό στα αυγή και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρουφαλό στα αυτή, στο στόμα το τσιγάρο, που είναι το τσατήρι σου, να έρθω να σε πάρω. Φέρε μια βόλτα, τσίφτησα, τσιγάνα τουρκό γύφτησα.